Δυστυχώς, τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Και η νύχτα που έρχεται είναι απειλητική. Αύριο περιμένουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Μιλάμε για συνθήκες πρωτόγνωρες, καθώς έχουν προηγηθεί πολλές μέρες έντονου καύσωνα που έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε πύρητα αποθήκη. Όταν το καλοκαίρι είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές και κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε την ηλεκτροδότηση στην Αθήνα και να μην πέσει η μισή χώρα σε blackout, αντιμετωπίσαμε πράγματι ένα πρόβλημα ως προς τη συνολική δυναμικότητα του συστήματος να ανταποκριθεί. Γιατί? Διότι εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, είχαμε πολύ μικρή συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί πολύ απλά δεν φυσούσε καθόλου. Αύριο περιμένουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Όταν το καλοκαίρι είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές, δεν φυσούσε καθόλου. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Διότι αυτά που σκέφτεται, αυτά λέει.